Λοιπόν, για χαρά, παιδιά. Όσοι συγχωρέστε μας λίγο, θα το βρούμε το ρυθμό των τραγούδια που θα κάνουμε τώρα. Είναι πάνω από 20 χρόνια. Έχω να δω αυτές τις φάτσες. Και είμαι σίγουρο σαν μηχάνια. Νομίζω ότι θα είμαι πιο έτοιμος τώρα, ωστόσο πρέπει οι άλλοι περιμένουν από τον παλιό να βγάλουν κάτι να δει φωτιά. Λοιπόν, με τσέλα δεν το βρω. Μα έτσι που μας έβαλες και εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε, το ξεβολάμε. Τον Παύλο τον ήξερα από μικρό παιδί όταν προσπαθούσε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που τον απέτρεπε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Του έχω ρίξει πολλές χιλόπιτες του αδελφού μου. Είχα τον λόγο μου, αυτός μου απέδειξε όμως ότι τελικά δεν έχουν πάντα υπάρχει το δίκιο. Θυμάμαι ένα παιδί καλό από τα μέρη μας, στα μέρη μας και αλλού, επιτρέψτε μου να μιλήσω για τις γειτονιές μας. Αυτά τα παιδιά τα λέμε πάλι καλλιέ. Και με τον καιρό, όταν οριμάζαμε, αρχίζαμε να τα λέμε σφαχτάρια. Ήταν αυτά που ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβεί το κακό, γιατί εμείς οι παλιότεροι είχαμε έτσι και μια πιο πονηριά. Λυσόμασταν με τις κοινωνικές ομάδες λίγο πιο εύκολα και δεν ξέρω, μπορεί να μας μετράγανε κι αλλιώς τα καινούργια τα παιδιά. Αργότερα την γενιά του Παύλου δεν την υπολογίζαμε. Και τόσο σαν εχθρό όμως ήταν σημαντικός εχθρός. Και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν το συνειδητοποίησαν συνέβη ό,τι συνέβη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μετά με αυτά τα παιδιά στο ίδιο πάνελ. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν μου ήταν και καθόλου δύσκολο. Γι' αυτό λέει τα μεγάλη μπουκιά, από το οποίο έχω φάει πολλές, αλλά μεγάλη κουβέντα μην πεις. Το μάθαμε ξανά γι' αυτό, μας κάτσε καλά, εγώ τουλάχιστον. Τώρα, θυμάμαι, είναι τραγικό να μιλάμε για πράγματα που αγαπάμε για να βάζουμε το θυμάμαι μπροστά. Λες και σταμάτησε τίποτα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το μοναδικό γεγονός που μπορούσε να φέρει εμάς κοντά ήταν το να πεθάνει ο Παύλος συγκεκριμένα. Λες και αυτό το μνόμονο που τον έπαγε, το ήξερα. Κανένα άλλο περιστατικό στον κόσμο, η μεγαλύτερη επανάσταση, η μεγαλύτερη καταστροφή, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, εμάς δεν θα μας έφερνε κοντά τουλάχιστον όλους. Επειδή εμείς ξέρουμε τι σημαίνει, για κάποιους μπορεί να ακούγεται ακόμα και κωμικό και γελίο, δηλαδή εντάξει, και τι είχατε να χωρίσατε, εντάξει. Άστε τώρα αυτό. Εμείς ξέρουμε τι είχαμε να χωρίσουμε, που διαφέραμε, που συνεχίζουμε να διαφέρουμε, αλλά αυτό που μας έδειξε η ζωή με το συμβάν του Παύλου ήταν ότι πια δεν είμαστε ξένοι. Μπορεί να μην είμαστε παρέα, μπορεί να προλάβουμε ξανά, να ξαναγίνουμε ποτέ παρέα, αλλά τουλάχιστον πια δεν είμαστε ξένοι. Αυτό θέλω να θυμόσαστε για αρχή και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια.